ξεκινήσουμε με ένα όμορφο ξεχωριστό μήνυμα, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι λίγα λεπτά από το χρόνο μας αρκεί για να προσφέρουμε ζωή. Αναφέρομαι σε μια ξεχωριστή δράση, μια από τις πολλές που έχουν πραγματοποιήσει και έχουν εμπνευστεί οι αστυνομικοί του Λασιθίου και συγκεκριμένα η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Οι αστυνομικοί διοργάνωσαν μια αιμοδοσία, κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 30 φιάλες αίματος και να στείλουν ένα ξεχωριστό μήνυμα. Έδειξαν για ακόμα μια φορά το ανθρώπινο πρόσωπό τους και την αλληλεγγύη τους. Πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης, τον κύριο Γιώργο Καρτσάκη, να τον καλησπερίσω. Πρόεδρε, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους σας. Δίπλα στον πολίτη, πέρα από την αστυνόμευση και τις καθημερινές περιπολίες, όπου τον χρειάζεστε δίπλα εκεί στο Λασίθι, δείξατε για ακόμα μία φορά και το άλλο, το ανθρώπινο, το ξεχωριστό, το διαφορετικό πρόσωπό σας βέβαια, ενώ πέρα από την καθημερινή σας εργασία, διοργανώνοντας μία εθελοντική αιμοδοσία. Ναι, μία αιμοδοσία από το 2016, μία με δύο και κάποιες φορές και τρεις φορές το χρόνο πραγματοποιούμε έτσι μία εθελοντική αιμοδοσία. Πολλές φορές έχουμε συνεργαστεί και με άλλους συλλόγους όπως την Ηλιαχτίδα και άλλους φορείς εδώ πέρα του νόμου Λασιθίου. Σκοπός μας είναι να μαζέψουμε όσο το δυνατό περισσότερες φιάλες αίματος γίνεται, διότι υπάρχει τεράστια έλλειψη. Βάσει και με τα στατιστικά χρειάζονται το χρόνο περίπου 60.000 φιάλες αίματος ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμό. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι και εδώ στη χώρα μας χρειάζονται 600.000 φιάλες και καλύπτεται μόνο το 40%. Αντιλαμβάνεστε ότι όλοι θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε, σε όλους πρέπει να περάσουμε το μήνυμα, ακόμα και για αυτούς που δεν το γνωρίζουν, δεν έχουν μάθει. Γι' αυτό είναι καλό να ενημερωθούν, αν μπορούν να δώσουν αίμα να το κάνουν. Βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας. Εμείς και εδώ σαν αστυνομία το κάνουμε ένα παραπάνω, διότι έχουμε την Τράπεζα Αίματος της Ένωσης Αστυνομικών Λασιθίου, όπως και η Τράπεζα Αίματος ολόκληρης ελληνικής αστυνομίας, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και η φύση της δουλειάς μας είναι επικίνδυνη και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί άμεσα αίμα. Είμαστε αρρωγοί της προσπάθειας που κάνει το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, που φέτος έχει και το κεντρικό μήνυμα. Η προσφορά αίματος είναι μια πράξη αλληλεγγύης, είναι κάτι το οποίο το πιστεύουμε στο 100%. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτό που μας έχει συγκινήσει περισσότερο είναι ότι σε αυτές τις δράσεις που κάνουν εδώ οι Έλληνες αστυνομικοί στον ομό Λασιθίου, είναι δίπλα τους και οι πολίτες. Είδαμε πολλούς πολίτες να έρθουν να δώσουν αίμα και καταφέραμε προχθές να μαζέψουμε 30 φιάλες. Είναι συγκινητική η αποδοχή που λαμβάνεται στις τάξεις της κοινωνίας και το γεγονός ότι σε κάθε δράση, σε κάθε πρωτοβουλία, σε κάθε εκδήλωση, σας στηρίζει η τοπική κοινωνία στο Λασίθι. Αυτό είναι μια προσπάθεια που έχει γίνει και από τις δύο πλευρές. Θεωρώ ότι είμαστε από τις λίγες περιοχές στην Ελλάδα που η σχέση αστυνομίας και κοινωνίας είναι πάρα πολύ κοντά, πολλές φορές σαν μια γροθιά. Για να αντιμετωπίσουμε και να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε πρόβλημα, υπάρχει στην κοινωνία και εμείς να προσφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, που θεωρώ ότι στον νομό Λασιθίου ειδικά το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο ποσοστό. Οπότε το κεντρικό μήνυμα το οποίο προκύπτει, κύριε Καρτσάκη, μέσα από τη δράση σας, διανύουμε και καλοκαίρι, καλοκαιρινούς μήνες, φαντάζομαι και ένα μήνυμα στο μέτωπο των τροχαίων συμβάντων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις φιάλες αίματος κατευθύνονται σε ανθρώπους που θύματα της ασφάλτου της Κρήτης. Έτσι ακριβώς. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει αυτό. Νομίζω ότι τα χρόνια έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και από τους αστυνομικούς που πηγαίνουν σε σχολεία, κάνουν ενημερώσεις, στους πολίτες, σε συνεργασία πολλές φορές με πολιτιστικούς συλλόγους, να ενημερωθεί ακόμα περισσότερο ο κόσμος, να υπάρχει μια πρόληψη στο να οδηγούν με ασφάλεια, να μην οδηγούν με την πύρη αλκοόλ, να έχουν την προσοχή στο τιμόνι, διότι ένα ατύχημα μπορεί να στερήσει, και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, ειδικά εδώ πέρα στο νησί μας, πολλές ανθρώπινες ζωές.
Και βέβαια να καταλάβουμε όλοι μας ότι ο αστυνομικός σε μια σύγχρονη κοινωνία είναι σύμμαχος του πολίτη. Δεν νομίζω να σκόνται κάποιος το πρωί και να λέει πάμε να βεβαιώσω κλίση. Σε καμία περίπτωση. Πάμε να συμβουλέψουμε, να προτρέψουμε τον συνάνθρωπό μας να οδηγήσει σωστά, να τηρήσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και το έχετε επιβεβαιώσει όχι μόνο στο Λασίθι, σε επίπεδο Κρήτης. Έτσι ακριβώς. Εμείς όταν πηγαίνουμε για δουλειά έχουμε ως μήνυμα, έχουμε ως σκοπό πάμε να προστατέψουμε τον πολίτη. Όχι πάμε να βεβαιώσουμε ούτε παραβάσεις. Και στόχος να γυρίσετε σπίτι σας και εσείς ασφαλείς. Οικογενειάρχες οι περισσότεροι, οπότε πρέπει να το καταλάβουμε ότι η μία πλευρά πρέπει να αλληλοστηρίζει και να στηρίζει την άλλη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε χτίσει αυτό και τα αποτελέσματα φαίνονται. Όπως σας είπα και ευχαριστώ και όλους τους πολίτες του νομού Λασιθίου, σε αυτή την προσπάθεια των αστυνομικών ήρθανε και όχι μόνο σε αυτή και σε πάρα πολλές, μας στηρίζουν και χαιρόμαστε γιατί μαζί θα πάμε παρακάτω. Κύριε Καρτζάκη, να είστε καλά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν,